Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, είμαστε και πάλι εδώ μετά από 15 ημέρες συνεχών κινητοποιήσεων, τεράστιων κινητοποιήσεων των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας, που συσπήρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές σε όλη την Ελλάδα με δυναμισμό, με πάθος, με συσπήρωση για ανατροπή, με γαλλιώδεις κινητοποιήσεις παντού, γιατί ο λαός δεν αποδέχεται ότι το δυστύχισμα έγκλημα στα Τέμπη ήταν μια κακιά στιγμή, ένα ανθρώπινο λάθος, αλλά το αποτέλεσμα μια πολιτικής που μετατρέπει σε εμπόρευμα τα δημόσια αγαθά, που αδιαφορεί για τις ζωές των ανθρώπων, είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων από όλες τις κυβερνήσεις. Εγκληματικές είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής. Ο απέραντος πόνος από τον άδικο χαμό χιλιάδων νέων, κυρίως ανθρώπων, έγινε ορμή. Η ορμή βγαίνει στους δρόμους, γίνεται ποτάμι ανατροπής. Τίποτα δεν είναι το ίδιο μετά την τραγωδία του Ατέμπη. Οι πολιτικοί ένοχοι πρέπει να πληρώσουν. Οι πολιτικοί δολοφόνοι θα ανατραπούν. Αυτό είναι το μήνυμα από τις συγκλονιστικές κινητοποίησεις. Αυτή την περίοδο και οι δικοί μας αγώνες στην εκπαίδευση για υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, που συστηματικά απαξιώνεται, μετατρέπεται σε ένα πιο ταξικό σχολείο για όλο και λιγότερους, συμπίπτουν με την οργή της κοινωνίας ενάντια στην εγκληματική πολιτική που οδήγησε στο δυστύχημα στα Τέμπη. Η αντίδραση της κυβέρνησης είναι ο αυταρχισμός και η καταστολή. Στόχος τους είναι να βγάλουν φραγμό στις αγωνιστικές διαθέσεις των εργαζομένων. Δεν θα τους περάσει. Ο λαός βγήκε στον δρόμο και απαιτεί τώρα ανατροπές. Δεν παραπέμπουμε τη δικαίωση αυτού του κινήματος στις εκλογές που θα έρθουν. Να βγουν μπροστά τα αιτήματα που θα μετρήσουν συγκεκριμένες κατακτήσεις και δικαίωση αυτού του αγώνα. Τώρα είναι η ώρα να κλιμακώσουμε τους αγώνες. Τώρα είναι η ώρα ενός πανεργατικού προλαϊκού ξεσηκωμού διάρκειας για την ανατροπή της κυβέρνησης και της πολιτικής που δολοφονεί με απεργίες, διαδηλώσεις, συλλαλητήρια. Τώρα είναι η ώρα να πει τέλος στις ιδιωτικοποιήσεις. Αποκλειστικά δημόσιος σιδηρόδρομος με εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε, να επιβάλλουμε, να είναι αποκλειστικά δημόσια με κοινωνικά αγαθά της παιδείας, της υγείας, της μεταφορές, την ενέργεια. Τώρα πρέπει να μπει επιθετικά το αίτημα για αυξήσεις πραγματικές με συλλογικές συμβάσεις με κατώτατο μισθό 1.200 ευρώ καθαρά. Τώρα πρέπει να πετύσουμε μέτρα ενάντια στην ακρίβεια για να δοθούν χρήματα για τις κοινωνικές ανάγκες και όχι για την αστυνομία και τους εξοπλισμούς. Καλούμε και από αυτό το βήμα το λαό να πάρει την τύχη αυτού του κινήματος στα χέρια του με συνελεύσεις στους φόρους εργασίας, με επιτροπές αγώνα, συσπηρωμένοι στα σωματεία, να τον απλώσει στις γειτονιές παντού, διασφαλίζοντας ότι η σημερινή απεργία δεν είναι τελευταία. Συνέχισε τον αγώνα και με νέες απεργίες. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να νικήσουμε.